Το βλέπω κάθε μέρα. Το έχω σε έναν τοίχο. Η ψυχή λοιπόν ψάχνει τον έρωτα παντού. Περνάει από βουνά, από λαγκάδια, από πόλεις, από ποτάμια, παντού, παντού, παντού. Δυστυχώς ο έρωτας είναι άφατος. Η ψυχή πια ένα πράγμα έχει. Να το ξαναβρει. Όλα τα άλλα είναι. Δεν την ενδιαφέρουν. Λοιπόν, να ξαναβρει πάλι τον έρωτα. Τελικά το βρίσκει πουθενά, εκλυπαρεί τους θεούς, θέση απόγνωση. Οι θεοί όμως δεν απαντάνε. Νομίζετε ότι οι θεοί δεν μπορούσαν να της πούνε που είναι ο έρωτας. Νομίζετε ότι οι θεοί δεν μπορούσαν να την βοηθήσουν να βρει τον έρωτα. Μπορούσαν. Δεν την βοηθάνε. Γιατί πρέπει να. Αυτό όλο είναι κατάκτηση. Αν το κατακτήσεις μόνο σου, δεν είναι δικό σου. Πρέπει να το κάνει μόνη της. Πρέπει η ψυχή η ίδια να μπει στη διαδικασία για τον και να είναι πια δικό της, να μην μπορεί να το πάρει κανείς. Γιατί αν το δώσει κάποιος άλλος, δεν είναι δικό σου, το έχει δώσει. Δεν το γνωρίζεις και έτσι θα το ξαχάσεις. Μέχρι να γίνει πραγματικά δικό σου και να γίνει δικό σου, πρέπει να το αποκτήσεις μόνο σου με τη δικιά σου την προσπάθεια και το δικό σου κόπο και το δικό σου μόρφο. Πάει λοιπόν, τελικά λοιπόν αποφασίζει να κάνει αυτό που δεν ήθελε να κάνει, να πάει στο χρόνο της Αφροδίτης. Πέφτει στα πόδια της και την εκλυπαρεί. Αλλά η Αφροδίτη να είναι ανέντοτη, έλα, θα την τιμωρήσει. Πάμε εδώ πέρα πάλι στο μπαρό, τη βάζει μεγάλη τιμωρία γιατί έκανε όλα αυτά που έκανε και όχι μόνο ήταν η πιο όμορφη, αλλά πρόδωσε και το γιο τη και τον τραυμάτισε. Τον είχε τραυματισμένο, τον κρατούσε στις αυλές της τραυματισμένο. Οπότε ήταν πάρα πολύ θυμωμένη στο επόμενο. Και εδώ λοιπόν στο παλάτι και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί. Πώς η Αφροδίτη που είναι θεά του κάλους, που είναι θεά της αρμονίας, των παιδιών, του έρωτα, της τεχνοποιίας, ό,τι καλύτερο, η δημιουργία, να είναι τόσο σκληρή με την ψυχή. Γιατί δεν είναι σκληρή, δεν την τυρανάει η Αφροδίτη, αλλά την εκπαιδεύει. Και αυτό θα το δούμε και εμείς πολλές φορές, ότι καμιά φορά αυτή που μας φέρθηκαν σκληρά, στην ουσία ήταν μεγάλη παιδί μας δάσκαλοι, που μας κάνανε καλό. Όπως και ο Ηρακλής, η Ήρα τον κατατρέχει από τη γέννησή του. Τον κατατρέχει. Αλλά τι ήταν η Ήρα, τελικά ήταν η πραγματική του μάνα, δηλαδή αυτή τον έβαλε που ξαναγεννήθηκε στην θεότητά του. Τον έβαλε να κάνει τους άθλους του και να ξεπεράσει τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν οι εχθροί δεν είναι έτσι όπως τους βλέπαμε και μπορεί να είναι η πιο μεγάλη μας αλλογή. Θα κάνω μια παρένθεση, να πω κάτι, δεν ξέρω, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά δείτε τι είναι το. Ο Ιούδας έχει φάει την πιο μεγάλη απόρριψη από εμάς. Θα μπορούσε να στηθεί θείο δράμα χωρίς τον Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν το πρόσωπο, ακόμα και με την προδοσία του, μέσα από τον Ιούδα έγινε η θέωση του Χριστού. Οπότε ας είμαστε πιο επιφυλακτικοί όταν κρίνουμε τις καταστάσεις, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω, τα οποία είναι πολύ πιο μεγάλα, τα οποία είναι πολύ πιο βαθιά και δεν ξέρουμε και αυτή η μετέπειτα εξέλιξη του Ιούδα, ποια θα είναι όχι μόνο στη γη, αλλά και στους αιώνες. Οπότε, για να στηθεί ένα θείο δράμα και να γίνει κάτι, πρέπει να υπάρξει ο ανταγωνιστής, ο αντίπαλος, που αυτός δεν είναι εχθρός μας, είναι ο αρρωγός μας. Το επόμενο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η Αφροδίτη την βάζει να κάνει 4 άθλους. Ο πρώτος άθλος είναι από ένα μεγάλο όγκο με 7 σπόρ, κρατήστε τον αριθμό 7, είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε και το 7 να ξέρετε ότι βγαίνει από το σεπτός. Το 7 είναι ιερός αριθμός για πάρα πολλούς λόγους, θα πω 2-3 πράγματα. Το βάζει λοιπόν από ένα μεγάλο όγκο από 7 καρπούς, και ήτανε, θυμάμαι, στάρι, κουκουναρόσπορος, κεχρί, κρυθάρι, κουκιά, φακί, κρεβίτι, που θυμήθηκα. Έπρεπε λοιπόν αυτούς τους 7 σπόρ που τους ξεμπλέξει πάρα πολύ γρήγορα. Ο δεύτερος άθλος ήταν να φέρει το χρυσό μαλλί από τα χρυσά πρόβατα του ήλιου, που ήταν ψηλά στο βουνό. Τρίτος άθλος να πάει στη Στίγα, το φοβερό ποτάμι που το φιλούσαν ακίνητοι δράκους και να φέρει να γεμίσει ένα κανάτι. Και ο τέταρτος άθλος έπρεπε να πάει στον Άδη και να φέρει την πομάδα της Αφροδίτης ομορφιάς, γιατί ήθελε η Αφροδίτη να γίνει πιο όμορφη ακόμα, και επειδή αυτές ήταν κάποιες μόνο ιδέες, τις ανέθεσε να πάει να το φέρει. Αυτοί λοιπόν οι 4 άθλοι, έτσι όπως λένε, δεν είναι τυχαίοι, αναφέρονται σε 4 φορείς του ανθρώπου. Πρώτον, το πρώτος είναι το σώμα μας, το δεύτερο τα πρόβατα συμβολίζουν τις σκέψεις μας, τα ύδατα, τα νερά, το συνέστημα
και ο Άδης το πνεύμα. Άρα, τι μας λέει εδώ, η ψυχή πρέπει να κάνει 4 ξεκαθαρίσματα, 4 εναρμονήσεις. Να εναρμονήσει το σώμα της, τις σκέψεις της, το αίσθημά της και την ψυχή της. Και εμείς πάντα έτσι πρέπει να κάνουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε έναν άθλο, πρέπει να τα κάνουμε, να εναρμονίζουμε όλα μας. Δηλαδή, πού να πας όταν είσαι άρρωστος, πέστε μου, όταν έχεις αρρώστιες, μπορείς να πας πουθενά. Η αρρώστια σε τραβάει πάντα. Ό,τι και να θες να κάνεις, ένα ταξίδι, μια δουλειά, όταν είσαι άρρωστος, αν δεν βάλεις το σώμα σου σε τάξη, τι πώς θα προχωρήσεις και σε άλλα και σε άλλα και σε άλλα. Δηλαδή, όλα θέλουν. Όλα, γι' αυτό δεν ξέρω την επόμενη. Απλώς να δείξω τους 4 φορείς του ανθρώπου, να ξέρετε ότι κάθε φορά δεν είμαστε ένα, δεν είμαστε σώμα. Να το έχουμε αυτό υπόψη, δεν είμαστε σώμα, φυσικό, έχουμε συνέστημα, άλλο φορέα, έχουμε σκέψη, την νόηση και έχουμε και ένα φορέα πιο βαθύ που είναι το πνεύμα μας. Και είναι 4 διαφορετικοί φορείς. Αυτό λοιπόν ζητάει, λοιπόν, αυτό βασικά τη ζητάει η Αφροδίτη, να καθαρίσει τους 4 φορείς της. Διάκριση στο σώμα. Τι πρέπει να κάνεις, μήπως αυτό σου κάνει κακό. Διακρίνουμε τι μας κάνει καλό, τι μας κάνει κακό στο σώμα μας. Τη λέει και γρήγορα, γιατί όταν αργείς, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και τα, λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει μόνο τη ψυχή, αλλά τη βοηθάνε μυρμήγκια. Στρατό από μυρμήγκια τη βοηθάνε. Και τι μας δείχνει αυτό, το ζώο, η παρουσία του ζώου στο μύθο, αλλά και στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να κοιτάξουμε ότι κάθε ζώο έχει ένα σύμβολο. Τι σύμβολο φέρει εδώ το μυρμήγκι. Τη λέει, κοίταξε με πώς είμαι, είμαι ακούρατος, είμαι συνεπής, εργατικός. Κάνει λοιπόν τον πρώτο άθλο, πήγαινε στο επόμενο. Ο δεύτερος άθλος θα φέρει το χρυσό μαλλί του ήλιου, τα πρόβατα. Ναι. Αυτές, δεν μπορεί να τα πιάσει η ψυχή τα πρόβατα, γιατί είναι θείες σκέψεις. Πώς είναι οι σκέψεις μας, είναι θείες οι σκέψεις μας. Αν μπορούσαμε στο τέλος ημέρας να κάνουμε μια επισκόπηση των σκέψεων που κάναμε, θα φύξουμε. Δηλαδή, οι σκέψεις μας είναι ένα κουβάρι. Λοιπόν, πώς να τα πιάσει αυτά τα πρόβατα, δεν μπορεί να τα πιάσει. Δηλαδή, κοιτάξτε το καλάμι μέσα, τι της λέει, δεν θα τα πιάσει, μην ξεσκίσει τα πόδια σου αδίκως. Πήγαινε στο επόμενο. Λοιπόν, για τα πρώτα τα ξέρω, πρόβατα του ήλιου, λοιπόν, είναι οι άριστες καλές σκέψεις. Πήγαινε στα σωστά μου, θα βρει το μαλλί που είναι οι τούφες και από εκεί να το μαζέψει. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες σκέψεις, θεϊθείες, αλλά αναγνωρίζουμε από τα αποτελέσματά τους και από εκεί μπορούμε σιγά σιγά να συλλέξουμε κι εμείς τις θείες άριστες σκέψεις και αν τις επιλέγουμε. Το επόμενο. Η δοκιμασία είναι από το νερό της τίγας, εδώ πάλι την βοηθάει. Είναι ένα ποτάμι που λέει συνέχεια φύγε, πρόσεξε, χάσου, λέει, τόσο οι δράκοι που το φιλούν. Αλλά πάλι εδώ την βοηθάει ένας ο αετός από το Δία, ναι, και αυτός ο μύθος συμβολίζει, είναι το επόμενο, ότι τα συναισθήματά μας πρέπει να είναι ανώτερα. Γι' αυτό έρχεται και ο κελοφόρος του Δία από πάνω και δεν μπορεί να πάει σε αυτό το ποτάμι, γιατί αυτό το ποτάμι στίγα είναι το ποτάμι που ορισόταν οι θεοί. Πώς να το πλησιάσει αυτό η μία αναγεννημένη ψυχή από το ποτάμι. Είναι θείο αυτό το μέρος. Οπότε τη βοηθάει ο κελοφόρος του Δία και της λέει πρόσεξε να συλλέγεις καλά συναισθήματα. Και το τελευταίο, εδώ λοιπόν η Αφροδίτη σηκώνει τα χέρια πια, το επόμενο, και της βάζει τον τελευταίο άνθρωπο να κατέβει ζωντανή στον Άρη. Παναγία μου λέει η ψυχή. Αυτό πια είναι, έχει φτάσει στα όρια της. Πού το καταφέρω αυτό. Αλλά πάλι ένας πύργος της μιλάει, ένας πύργος πάλι, ένα καλάμι, η φωνή μέσα της. Και της λέει, πρόσεξε, κάποιος από τη βάρκα θα σου μιλήσει, μη του μιλήσεις. Το επόμενο, της δίνει πολλές, δεν θα μείνουμε τώρα, γιατί το θέλει πολύ μεγάλη, είναι όλα σύμβολα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κόμμα στο μύθο που να μην σημαίνει κάτι. Τα πάντα σε παραπέμπουν. Λοιπόν, εδώ κάτι είχε βάλει στο σώμα, η οβολή στο στόμα. Πάμε σε άλλες καταστάσεις. Πήγαινε στο επόμενο, δίνει κρυθαροπιτές στον κέντρο, καταφέρνει και τελικά φέρνει το επόμενο. Πηγαίνει στον Άδη και φέρνει την ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, ξεπερνάει η ψυχή τον έσκατο φόβο της, που είναι ο φόβος του θανάτου. Έρχεται αντιμέτωπη με ό,τι πιο σκληρό για μας είναι να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Και εκείνη ξεπερνάει τον φόβο του θανάτου, πήγε στο επόμενο, και αυτή την πολύ ωραία εικόνα του γύρισε. Και τελικά, τι σημαίνει, πάει στον Άδη, δηλαδή, πάει στο προσωπικό τη. Πάει εκεί που δεν πάει και σε σκέψη, γιατί και οι σκέψεις είναι έξω σημεία. Πηγαίνει ακόμα πιο πίσω, πηγαίνει στα μύθια, εκεί που είναι κρυμμένα όλα τα τέρατα. Εκεί πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα. Γιατί λες, εγώ δεν ζηλεύω. Αλλά είναι μέσα το τέρας όμως. Εγώ δεν είμαι κακιά, εγώ είμαι πολύ καλή.
Εγώ φθώνω να φωνήσω. Ποτέ δεν έχω φωνήσει στη ζωή μου. Εγώ, ποτέ. Έτσι λέμε, είμαστε όλοι έτσι. Όλοι θα πούμε. Όλοι είμαστε έτσι. Αλλά έχουμε όλους τους πόρους. Ας έλεγα, εδώ έχω πολύ ωραίες εμπειρίες. Δυστυχώς δεν έχω τώρα να σας πω. Αλλά συγκινητικές που δείχνουν ακριβώς αυτό. Πώς αυτό θα βγει. Δηλαδή θα το φέρει η ζωή. Γι' αυτό μας έρχονται δυσκολίες. Η ζωή το κάνει για να βγουν έξω. Γιατί αν δεν βγει, πώς θα το δούμε. Όταν αυτό θα μένει, γιατί πάει ο Ηρακλής στην Εμαία και πηγαίνει μέσα στο σπήλαιο να βγάλει το λιοντάρι αυτό. Πρέπει να πάει μέσα στο σπήλαιο, γιατί αυτό είναι θα μένω μέσα. Δεν είναι έξω να φαίνεται. Είναι κρυμμένα μέσα μας, το ψυχισμό μας, κομμάτια δικά μας. Στο επόμενο. Και τελικά η ψυχή ανοίγει το κουτί, αλλά περιέργεια πάλι. Λοιπόν, πρέπει να το ανοίξει. Αλλά τι είπε λοιπόν τελευταία στιγμή, λες, α, τι βάλω κι εγώ την πομάδα να γίνω κι εγώ όμορφη στο επόμενο. Αλλά αυτός ο πυκνός καπνός που βγαίνει είναι τόσο πυκνός και τη ζαλίζει που πέφτει σε έναν βαθύ ύπνο. Ο αστρικός λέει ιερό παραμύθιον, δηλαδή ο ύπνος που φαίνει παρηγοριά, πραγματικά. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα πρόβλημα και λέμε «Αχ, να πήρε έναν πνάκο» και ξυπνάμε και είμαστε αναγκουφισμένοι. Αλλά εδώ τι είναι ο βαθύς ύπνος της ψυχής, το επόμενο, ο βαθύς της ύπνος, είναι η λύτρωσή τη. Σημαίνει ότι πια άλλαξε ταυτότητα. Έκανε την υπέρβαση. Έχει ξεπεράσει πια. Δηλαδή από τους άθλους τη καθάρθηκε. Και έβαλε την πομάδα. Το έβαλε, το έβαλε την πομάδα, τι σημαίνει. Πήγαινε στο επόμενο. Σημαίνει ότι έγινε ισόθεη. Από εδώ και πέρα, αφού φόρεσε αυτό το πρόσωπό τη, αφού το έβαζαν μόνο ηθέρε. Σημαίνει ότι πάλι με συμβολικό τρόπο ο μύθος μας λέει ότι από εδώ και πέρα μπορεί να κατοικήσει τον κομβόλι στα πλαίσια των Θεών. Και έτσι λοιπόν, εκεί που κοιμότανε, φτάνει ο έρωτας από το πουθενά, την κετάει ελαφρά με το επόμενο, με το βέλος, και εκείνη ξυπνάει, επόμενο, και τι βλέπει. Βλέπει τον έρωτα δίπλα της να την κετάει στην αγκαλιά της. Αφήνεται. Δεν έχει, δηλαδή βλέπει το απρόσμενο, που έρχεται ξαφνικά, αφήνεται στα. Εξατική στο αγκάλιασμα αυτό, εκείνο. Κοιτάξτε τι ωραίο πινάκα αυτό, είναι πολύ όμορφο. Αφήνεται εξατική στο αγκάλιασμά του, το επόμενο, και έτσι μαζί πάλι του Μωρή Δενή ανεβαίνουν ψηλά στο ουράνιο ταξίδι του προ τα ουράνια. Ένα αιώνιο ταξίδι στο επόμενο. Εδώ αναγεννησιακό πίνακα, ο γάμο τη ψυχή και του έρωτα. Τη δέχονται οι θεοί στα ανάπτωρά του, τι την κερνάνε, νέκταρ και αμβροσία, άρα την αφαίρει την Αθανασία. Γίνεται αθάνατη, από εδώ και πέρα η ψυχή αποθνητή γίνεται θεά, μετέχει στα συμπόσια των θεών, στην απόλυτη ευδαιμονία και το επόμενο, ζούνε μαζί την απόλυτη ευδαιμονία, τη χαρά, τη μακαριότητα, όπως θέλετε να το πείτε αυτό, και αυτός πολύ ωραίος πίνακας, και η ψυχή γεννάει, χωρίς πόνους, ένα γλυκύτατο κοριτσάκι, το οποίο το βαπτίζουν οι θεοί και το όνομα αυτής, ποιο είναι? Ιδονή. Γιατί από εδώ και πέρα η Ιδονή θα συντροφεύει το ζευγάρι και τώρα πια η ψυχή θα μπορεί να τον βλέπει τον έρωτα, γιατί είναι επίσης όρης πια. Έγινε και αυτή, έκανε την υπέρβαση. Βασικά ο έρωτας ποτέ δεν της κρυβότανε, εκείνη τον έβλεπε. Αυτό είναι. Το επόμενο, ακριβώς, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, όλο το βιβλίο του Φέδρου ακριβώς ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή η ψυχή η οποία έχει φτερά, ανεβαίνει στα όρια, βλέπει την αλήθεια, αλλά αποτύχει μαθαίνει κάτω και αρχίζει μετά όλη αυτή η οδυνηρή αναζήτηση, αυτό που ζούμε και βιώνουμε, μέχρι να ξαναβεί τον έρωτα. Και ένα κομμάτι πολύ ωραίο που έτσι μ' άρεσε και σας το έβαλα, στη θέα των αληθινών όντων, αυτός που είδε πολλά, δηλαδή, η ψυχή μας τα έχει δει αυτά. Είμαστε φραγισμένοι. Γι' αυτό, όταν βλέπουμε ένα ωραίο πράγμα ή ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο, συγκινούμεθα. Γιατί συγκινούμεθα, γιατί υπάρχει αυτό μέσα μας. Αν δεν υπήρχε μέσα μας, γιατί επειδή το έχουμε δει και το ξέρουμε, είναι κομμάτι μας. Δεν θα το βλέπαμε. Δεν θα το βλέπαμε, ακριβώς. Γι' αυτό το βλέπουμε, γιατί υπάρχει μέσα μας. Λοιπόν, όταν η θέα των αληθινών όντων, αυτό που είδε πολλά, όταν αντικρίσει ένα πρόσωπο με θεϊκή όψη, που να είναι γνήσια τυπώνηση, γνήσια ομορφιά. Τον κυριεύει συνέστητα κάποιος τρόμος, τον πιάνει υδρότας και ασυνείστητη ζέστη. Και η εκροή της ομορφιάς μέσα από τα μάτια θερμαίνει και μεγαλώνει με ορμή το στέλεχος του φτερού από τη ρίζα, μέσα σε όλη τη μορφή της ψυχής. Γιατί παλιά όλη η ψυχή ήταν φτερωτή.
Και η δύναμη της ψυχής, η αυλάστηση, αυτό το φτερό λοιπόν, να έχουμε να φτιάξουμε πάλι τα φτερά του έρωτα επάνω μας, κλεισμένη μέσα με τη λαχτάρα του πόθου, ανατιδά όπως οι αρτηρίες του αίματος που πάλι δεν είναι δύναμη. Επόμενο. Ο μύθο λοιπόν αυτός, είτε είναι φιλοσοφική αλληγορία στον Πλάτωνα, είτε είναι στη θρησκεία, στη βίβλο, η πτώση των ψυχών, είτε είναι παραμύθι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στη Χιονάτη βλέπουμε τον ίδιο πυρήνα. Εδώ δεν είναι η Αφροδίτη, είναι κάποια μάγισσα. Α, δεν είναι τη βάζει πάλι, τη βλέπει, γιατί είναι πιο όμορφη από εκείνη. Γιατί μετά παρακάτω, θυμόσατε τους 7, ναι, τους 7 σπόροι. Εδώ δεν έχουμε, δεν σας είπα αυτό, οι 7 σπόροι. Ναι. Τι είναι 7 σπόροι, είναι τα 7, οι 7 αδένες. Για εμάς είναι οι 7, δηλαδή γενετική αδένες, επινεφρίδια, πάγκρεας, θύμος, θυροειδής, υπόφυση, επίφυση. Είναι αυτά, αυτή είναι, αυτά είναι τα, οι 7 σπόροι που θέλουν σε κατάλληλα. Δηλαδή πρέπει η ψυχή να τακτοποιήσει τους 7, τα 7 της κομμάτια, τους 7 αδένες. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Μα τι μας λέει, αυτά νάνη. Δηλαδή, γιατί είναι νάνη. Γιατί είναι κομμάτια τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί. Και πρέπει να τα. Και τι κάνουν οι νάνοι, δουλεύουν στα διαμάντια μέσα. Γιατί πρέπει να βρουν το θείο υλικό αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συμβολικά και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Παραβιάζει τη σκεπή ότι δεν πρέπει να ανοίξει την πόρτα, να ανοίξει τόσο κάποιο μύρο, το δαγκώνει και πάλι πέφτει σε ύπνο. Βλέπετε το ίδιο ακριβώς, δηλαδή το ίδιο αρχέτυπο είναι. Αυτός ο μύθος υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε χίλιες παραλλαγές, σε κάθε κουλτούρα και διαφορετικά. Και επίσης και ένα άλλο παραμύθι, η ωραία κοιμωμένη. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Πάλι υπάρχει παραβίαση. Πάλι την τρυπάει το αδράχτη, πάλι πέφτει σε ύπνο. Δεν πρέπει να τον. Τι είχαν πει ότι είχαν εμφανίσει όλα τα αδράχτια. Και το επόμενο, ζει τα 100 χρόνια του βαθύ, αυτό ο βαθύ ύπνο, και έρχεται να πάλι. Όλο ο κόσμο, όλο ο χρόνο ακινητοποιείται. Τι σημαίνει ακινητοποιείται, δηλαδή χρειάζεται χρόνο όταν κάνει την παράβαση. Δεν μπορεί αμέσω να συνέλθει. Χρειάζεται χρόνο να περάσει. Βιώνουμε σε αυτή την σωμάτωση, σε αυτό το τόπο που ζούμε, θες χρόνο για να κάνεις τα πράγματα, δεν γίνονται αμέσως. Δηλαδή, 100 χρόνια ύπνου σημαίνει ότι πρέπει να, λοιπόν, να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, οι αλλαγές. Έχει όμως το ευχάριστο τέλος, από το φράχτη μπαίνει το Βασιλόπουλο μετά από 100 χρόνια και την ξυπνάει. Και ποια είναι αυτή λοιπόν η κοιμωμένη πριγκίπισσα. Αυτή είναι η ανθρωπότητα που έχει πέσει με τις λάθος επιλογές της, σε λάθος καταστάσεις και είμαστε πραγματικά νυχτωμένοι. Και επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πριγκίπισσα πρέπει να είναι και η ψυχή μας που κοιμάται. Και δεν έχει ακόμα θυμιστεί σε κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο ανώτερο. Λοιπόν, αλλά για να γίνει όλο αυτό, η ψυχή πρέπει να αποκτήσει κάποιες αρετές. Ήθελα να πω ότι μια φορά επειδή είμαι εκπαιδευτικός και διδάσκω στο σχολείο, μίλησα στα παιδιά για αρετές. Όταν ακούσαμε τα παιδιά, γυμνασίου παιδιά, μεγάλα παιδιά, τη λέξη αρετή, τα κοιτάγανε σαστισμένα. Τι είναι αυτή η λέξη, δηλαδή. Γιατί αυτή η λέξη δεν διδάσκεται πια στο σχολείο. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι σημαίνει αρετή. Φανταστείτε αν τα παιδάκια από μικρά, από την πρώτη γυμνασίου, του διδάσκανε τι σημαίνει αρετή. Τι θα ήταν, πόσο χάλαζε η ζωή του. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι σημαίνει αρετή. Τα παιδιά σε κοιτάνε και αρετή. Λοιπόν, ποιε είναι αυτέ οι. Η διάκριση, η βούληση, η υπομονή, πίστη, αποσύρωση και ανδρεία. Ο Άγιος Αντώνης έλεγε. Γιατί λέει μια ιστορία ότι ήταν οι αβάδες όλοι μαζί και λέγανε ποια είναι η πιο μεγάλη αρετή. Άλλος λέγεται την νηστεία, άλλος την αλλημοσύνη, άλλος την προσευχή. Και τους λέει ο Άγιος Αντώνιος, όχι. Είναι ορθινή άλλος την ταπείνωση. Ακριβώς. Αλλά τους λέει λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος, όχι. Η πιο μεγάλη αρετή είναι η ορθή διάκριση. Γιατί η ορθή διάκριση είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Και χωρίς διάκριση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν δεν βλέπεις το σωστό από το λάθος. Ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να σου δώσει αποτέλεσμα. Δεν θα κάνει λάθο εκλογέ. Αλλά η δασκάλα μου, πάλι θα τη μνημονεύσω, μου λέει ότι η Ανδρία είναι η πιο μεγάλη που είχε πει. Γιατί αν δεν έχει Ανδρία, δεν θα πει στη ζωή σου αυτό πρέπει να κάνει. Πάντω, όλε οι αρετέ είναι πολύ σημαντικέ. Στην επόμενη. Και βέβαια, η ψυχή πρέπει να μάθει την αγάπη. Η αγάπη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, κοιτάξτε, αυτός ο πίνακας, αυτό που βρήκα, είναι 7, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, έψαχνα κάτι για την αγάπη και βρήκα αυτό που ήθελα. Δηλαδή,
είναι, αν δείτε, είναι 7 άτομα. Γιατί είναι δημόσιο να έχουμε 7 που σας είχα πει, 7 κόους, 7 νάνους. Εδώ έχουμε 7. Είναι ακριβώς οι 7 διαβαθμίσεις αγάπης. Θέλω να σας πω. Αλλά μετά μπορεί να μην πολλά αγαπάει τη μαμά του. Γιατί την αγαπάει? Γιατί η μαμά του δίνει ασφάλεια. Άρα, σ' αγαπώ, γιατί είμαι ασφαλής μαζί σου. Κανείς δεν μπορεί να με... Μετά το παιδάκι μεγαλώνει και λέει, α, η μαμά μου μου δίνει φαγητά. Με χαϊδεύει. Α, σ' αγαπάω γιατί μου δίνεις ευχαρίστηση. Σε ευχαριστώ και αυτό σ' αγαπάω. Με κάνει το παιδάκι. Αρχίζει να κρατάει. Του λέει, μαμά, μπράβο, κάνεις τα βήματά σου και αυτά. Με το παιδάκι τι λέει, με παινεί, μαμά, με επιβεβαιώνει. Σ' αγαπώ γιατί μου λες μπράβο, με επιβεβαιώνεις. Πάμε στο τέταρτο στάδιο της αγάπης. Εκεί λέει, α, αυτό είναι το σπίτι μου. Οι φίλοι μου, εκεί αρχίζουν και μπαίνουν. Μέχρι τώρα είμαστε σε μένα, δεν υπάρχει άλλος. Σ' αγαπώ γιατί. Αγαπώ και τους άλλους. Αλλά είναι τα δικά μου, είναι η πατρίδα μου, οι φίλοι μου, οι γονείς μου. Αυτό είναι το πέρασμα από το εγωιστικό στο έξω. Αλλά είναι ακριβώς στη μέση. Είμαστε στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι εδώ. Ανεβαίνεις από κάτω εδώ. Και εδώ γίνεται η αλλαγή να πας στο επάνω κομμάτι. Που το επόμενο βήμα. Βάζεις τους άλλους μέσα την αγάπη σου, αλλά αυτή δεν είναι πια η δική σου. Αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι πια τα δικά σου που αγαπάς. Αλλά τους αγαπάς, είναι μεν οι άλλοι, αλλά κάτι σου δίνουν. Τους αγαπάς γιατί υπάρχει ανταπόδοση. Σου δίνω κάτι, μου δίνεις κάτι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι φίλος μου και εσύ με αγαπάς και μου δίνεις κάτι, οπότε εγώ σ' αγαπάω. Το επόμενο, το έκτο είναι σ' αγαπώ και ας μην μου δίνεις. Εγώ σ' αγαπώ. Πολλές φορές αυτό το αισθάνονται οι μάνες. Μερικές μάνες που τα παιδιά τους φέρονται άσχημα. Μπορεί και να ξεπεράσει αυτό το αίσθημα της μάνας. Ό,τι θα σου κάνει το παιδί σου και αυτό το ωραίο το παραμύθι που σου παίρνει την καρδιά. Εγώ σ' αγαπάω, κι ας μην. Ναι, και το τελευταίο είναι αυτό που είναι μέσα. Είναι η χριστική αγάπη. Ο νέος άνθρωπος που αγαπάει απόλυτα τον άλλον γιατί είναι η αγάπη ψυχής προς ψυχή. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, δεν υπάρχει κανένας φραγμός από την αγάπη. Είναι στο επόμενο. Είναι η αγάπη χωρίς όρους. Είναι η αγάπη χωρίς όρια. Τώρα, εμείς πώς αγαπάμε, ο καθένας κοιτάξει αγάπη, κατάλαβε τον εαυτό του πώς αγαπάει. Αυτά που